Κύριε Κόκκινε, καλώς ήρθατε στην Κάλυμνο. Πνοή δημιουργία στο νησί μας, λοιπόν. Η πνοή δημιουργία ήρθε και στο νησί σας και ελπίζω να το τιμήσει και ο καλυμνιακός λαός με την ψήφο του στις περιφερειακές εκλογές. Χθες είχαμε τη χαρά και την τιμή στη Ρόδο μαζί με τους συνεργάτες μου να ανακοινώσουμε την κάθοδό μας στις περιφερειακές εκλογές. Μας είχαν κάποιοι ρε παιδιά, τελευταίοι κατεβαίνετε. Λέμε και οι έσχατοι έρχονται πρώτοι. Και πρέπει εδώ να πω ότι είναι ένας περιφερειακός συνδυασμός που την ονομασία την είπατε, Πνοή Δημιουργίας Νοτιού Αιγαίου, και συμπληρώνουμε από κάτω Ελληνικό Αρχιπέλαγος Νησιώτες Ενωμένοι. Στέλνουμε και αυτά τα μηνύματα και θα πούμε γιατί. Είμαστε λοιπόν ένας περιφερειακός συνδυασμός ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει την ηγεσία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Διαλέξαμε συμφωνικά να γίνει ανακοίνωση στη γέφυρα της Κρεμαστής, όπου αναδείξαμε με το καλημέρα την πολιτική αδράνεια και ένα μνημείο αναποτελεσματικότητας και του κυρίου Χατζημάρχου και της Περιφερειακής Αρχής, που παρά το γεγονός ότι με άλλα όνειρα ξεκινήσαμε και δόθηκαν υποσχέσεις στους πολίτες, δυστυχώς, και το λέω με ιδιαίτερη λύπη, είδαμε ότι και η πινακίδα της εργολαβίας που είχε μπει το 2014 ξυλώθηκε από την απερχόμενη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και δεν έγινε το συγκεκριμένο έργο στην είσοδο της πόλης της περιφέρειας, όπου είχαν χαθεί και ανθρώπινες ζωές. Και επειδή εγώ δεν θέλω να λαϊκίζω, ούτε θέλω να επενδύω σε τέτοιες περιπτώσεις, μένω στο ένα κομμάτι της πολιτικής ανεπάρκειας και αναποτελεσματικότητας που και το γεγονός δεν κρατήθηκε αυτή η υπόσχεση. Αυτό ήταν λοιπόν που σας έκανε να προχωρήσετε σε μια νέα παράταξη. Όχι, η νέα παράταξη, ακούστε λίγο. Σας θυμίζω καταρχήν έτσι για να θυμίσω και στον κόσμο, εσείς το ξέρετε καλά, ότι ο Χαράλαμπος ο Κόκκινος το 2010 ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης κάτω από δύσκολες συνθήκες πολιτικές τότε, με το Γιάννη το Μαχαιρίδη να έχει τη στήριξη ενός παντοδύναμου Πασόκ, το οποίο ήταν ισχυρή κυβέρνηση, με αρκετό κόσμο συσπηρωμένο κοντά του στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, και η κομματικοποίηση είχε μπει για τα καλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε λοιπόν πήραμε ένα μεγάλο ποσοστό που ξεπέρασε το 32% και ήταν μεγάλο με βάση τις συνθήκες. Και αυτό το ποσοστό και η παρουσία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τους συνεργάτες μου μας οδήγησε στο να, και με την κριτική που κάναμε, άνοιξε στον δρόμο στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, που ενώσαμε τις δυνάμεις μας τότε, αυτός ως Περιφερειάρχης υποψήφιος και εγώ σαν την Περιφερειάρχη του Δεκανήσου, να κερδίσουμε την ψήφο των νησιωτών μας. Γεγονότα τα οποία δυστυχώς λείπησαν και εμένα και είναι θλιβερά για την κοινωνία, για τα οποία, άμα χρειαστεί, θα τα σχολιάσω, αλλά δεν θέλω να. Ούτε το κλίμα να χαλάσω, αλλά ούτε να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες που, αν χρειαστεί, θα επισέλθω βέβαια. Το γεγονός ότι υπήρχε συνεννοησία στην Περιφερειακή Αρχή, το γεγονός ότι αρκετά τα οποία υποσχεθήκαμε δεν έγιναν. Σας λέω ένα παράδειγμα: πού είναι τα αεροπλάνα? Δόθηκαν τόσα λεφτά για μελέτες, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Πού ξεκινάς να κάνεις κάτι το οποίο έχεις ένα ραντεβού στα τυφλά? Δεύτερον, σε θέματα έργων υποδομής, πού είναι αυτά? Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και πόσο βελτιώθηκε η ζωή των μονίμων κατοίκων της περιοχής μας? Τι έγινε με τον πρωτογενή τομέα? Το τουριστικό προϊόν μας πάει από το καλό στο καλύτερο ή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και φαίνεται ότι η σεζόν τελικά δεν θα είναι καλή? Η περίπτωση του ΦΠΑ στα νησιά μας που αυξήθηκε και η Περιφερειακή Αρχή έκανε δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση και δεν διεκδίκησε αυτά τα οποία οφείλει να διεκδικήσει, δεν είναι στα μείον της Περιφερειακής Αρχής? Όπως και το γεγονός ότι η αύξηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην περιοχή μας επέφερε πάρα πολλά προβλήματα στο καλάθι της οικοκυράς και στην επιχειρηματικότητα. Πού ήταν η Περιφερειακή Αρχή που έλεγε ότι θα μαζέψει υπογραφές, θα έκανε κινητοποιήσεις? Πουθενά. Λοιπόν, αντί λοιπόν στην πολιτική των δημοσίων σχέσεων, εμείς επιλέγουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια των νησιωτών μας. Καλούμε όλες τις παρατάξεις. Η Περιφερειακή Παράταξη, την οποία έχουμε πνοή δημιουργία, επαναλαμβάνω, για τον Νότιο Αιγαίο, καλεί όλες τις περιφερειακές παρατάξεις σε διάλογο να έχουν πολιτικό πολιτισμό στον αγώνα τους στις περιφερειακές εκλογές, και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα ακούσει τις προτάσεις μας, θα ακούσει και τον ειλικρινή μας λόγο, τον πολιτικό μας λόγο με την ανάλυση των προβλημάτων, και θα μας κρίνει και θα μας συγκρίνει. Φαντάζομαι υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένες προτεραιότητες για τον Νότιο Αιγαίο, έτσι κύριε Κόκκινε? Σε κάθε νησί έχουμε το πρόγραμμα το οποίο ζητάει κάθε νησί. Ούτως ή άλλως μπορεί να είναι σύντομο το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, αν είναι 50 μέρες περίπου. Αλλά εμείς και διάλογο θα κάνουμε με τις τοπικές κοινωνίες και θα ενεργοποιηθούμε. Άλλωστε, γι' αυτό είναι και η παρουσία μου εδώ, στο νησί της Καλύμνου. Ήμουν πριν λίγη ώρα στην ΚΟ. Πέρα από το θεσμικό ρόλο του αντιπεριφερειάρχη που θα έχω τις συναντήσεις
και για αυτόν τον τομέα. Αλλά ως και υποψήφιος περιφερειάρχης θα έχω κάποιες συναντήσεις, θα ξεκαθαρίσω στους συνεργάτες μου τις προτεραιότητές μας και βέβαια σε λίγες ημέρες πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει και το ψηφοδέλτιο και να ενημερωθείτε. Γι' αυτό επρόκειτο να σας ρωτήσω πώς πάνε οι διεργασίες και η στελέχωση. Οι διεργασίες για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου πάνε αρκετά καλά. Σε ανθρώπους της καθημερινής προσπάθειας και του μόχου θα απευθυνόμαστε για να στηρίξουν το ψηφοδελτίο μας. Δεν έχουμε ούτε σπόσορες ούτε κόμματα από πίσω μας. Ούτως ή άλλως σε αυτόν τον πολίτη απευθυνόμαστε, στον πολίτη που βιώνει μνημονιακές πολιτικές που του κλέβουν τη ζωή, που είδε τις κυβερνήσεις άλλα να υπόσχονται και άλλα να κάνουν, που είδε την Περιφερειακή Αρχή με τον κύριο Χατζημάρκο να κάνει δημόσιες σχέσεις και να μην αντιστέκεται σε αυτές τις πολιτικές που του κλέβουν τη ζωή, που είδε τις, και τις άλλες παρατάξεις της περιφέρειας να ουσιαστικά να είναι αδρανείς σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται εναντίον των ισχυρών μας, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί θετικές και ενισχυτικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Καλούμαστε λοιπόν εμείς με τη στελέχωση του ψηφοδελτίου να έχουμε ένα διεκδικητικό ψηφοδέλτιο και η πνοή δημιουργίας για τα νησιά μας να είναι συγχρόνως και δημιουργική ανατροπή, να το πω έτσι, στην περίπτωση που έχουμε, διότι η αδράνεια, η οπισθοδρόμηση ή η στάση σημειωτών που έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια δεν ταιριάζει στους κάτοικους του Αιγαίου που κατζωμένοι στα βράχια του αρχιπελάγους μας, του ελληνικού αρχιπελάγους μας, αντιμετωπίζουν και προκλήσεις από την γείτονα χώρα την Τουρκία, τις οποίες επίσης στέλνουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε στο ελληνικό Αιγαίο, ότι εμείς δεν εχωρούμε καμία σπιθαμή γης, δεν εχωρούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και είμαστε περιφερειακή παράταξη που είναι κοντά στον πολίτη με ευαισθησία στα εθνικά ζητήματα. Είμαστε εκείνη η παράταξη, επαναλαμβάνω, που παίρνει θέση στα κοινωνικά θέματα για καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, κοινωνική μέρημνα και πρόνοια, να έχουμε καλύτερο πρωτογενή τομέα όπως η αλληλεία, η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, η αγροτική ανάπτυξη και να προχωρήσει μπροστά. Και βέβαια θα επενδύσουμε σε προτάσεις μας για καινοτομία στο τουριστικό προϊόν για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει και μας ζητάει να είμαστε διαρκώς καλύτεροι. Το ψηφοδέλτιο, επαναλαμβάνω, θα περιέχει ανθρώπους που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είμαστε αδέσμευτοι, ανεξάρτητοι. Δεν έχουμε. Κομματική στήριξη. Δεν έχουμε εξαρτήσει από πουθενά. Κομματικές στηρίξεις δεν έχουμε. Και πρέπει να πω ότι οι πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και στο δεύτερο βαθμό στην περιφέρεια, ξεπερνάνε τις κομματικές κατευθύνσεις. Και απόδειξη είναι ότι είχαμε ελεύσεις ηγετών κομμάτων, έδωσαν την κατεύθυνσή τους και τα στελέχη τους τελικά πήγαν και μπήκανε υποψήφια σε ακριβώς αντίθετο συνδυασμό. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει. Να πω λοιπόν ότι οι πολιτικές στηρίξεις μπορεί να έχουν δοθεί, αλλά δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα σε κάποιους, διότι ο κόσμος ξέρει ποιοι έχουν σημεία ευκαιρίας κάποια πολιτικά κόμματα και ποιοι πραγματικά είναι στην πολιτική ζωή του τόπου και έφεραν έργο. Τώρα, αν κάποιο κόμμα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ή εκτός Κοινοβουλίου μας στηρίξει τον περιφερειακό μας συνδυασμό και πιστεύει στην Ελλάδα μας, που θέλουμε εμείς τους Έλληνες να είναι αφεντικά του τόπου τους και όχι υπηρέτες και υπήκοοι κάποιων ξένων με αυτούς πολιτικών. Αν κάποιος πιστεύει στην ελευθερία, στη δημοκρατία, είναι καλοδεχούμενος και στο συνδυασμό μας να μπει και να μας δώσει οποιαδήποτε στήριξη. Αλλά μέχρι εκεί και όχι παραπέρα. Δεν καθοδηγούμαστε από κανέναν. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, επειδή μίλησα προηγουμένως για υπερκομματικές πολιτικές τις οποίες εμείς στηρίζουμε. Γνωρίζω πολύ καλά η Κάλυμνος, τις οποίες έχω την τιμή να είμαι επίτιμος δημότης, όπως και στη γειτονική Λέρο, αλλά και βραβευμένος και από άλλες περιοχές, ότι ο Χαράλαμπος ο Κόκκινος ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας επιδίωξε να έχει σύνθεση απόψεων, να έχει κοινωνικές συμμαχίες με όλους τους πολίτες και όχι με μία μόνο παράταξη που ενδεχομένως τον είχε τιμήσει να βρίσκεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά με όλους τους ενεργούς πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Και αυτό γιατί θέλαμε η ανάπτυξη να πάει παντού, να πάει σε όλα τα νησιά μας, και εδώ στην Κάλυμνο και στην Τέλεντο και στην Ψέριμο, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, χωρίς εξαιρέσεις. Είχα την τιμή λοιπόν να καμαρώνω κι εγώ σήμερα ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο με χρηματοδοτήσεις που έφεραν έργα στην περιοχή. Είμαι αυτός ο οποίος και σήμερα ως πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος αλλά και ως εκπρόσωπος της χώρας μαζί με την υπόλοιπη ομάδα είμαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παλεύουμε για χρηματοδοτήσεις και επιτρέψτε να σας πω ότι αν είχαμε εδώ στην περιφέρεια του Αιγαίου μια περιφερειακή αρχή που νοιαζόταν περισσότερο για έργο και για εισρωή χρημάτων και λιγότερο για δημόσιες σχέσεις, γιατί δυστυχώς τελικά οι δημόσιες σχέσεις, οι πολλές φωτογραφίες, οι πολλές ανακοινώσεις
και η απουσία έργου και έργα τα οποία είναι βαλτωμένα έχουν γεμίσει τον τόπο και προγραμματικές συμβάσεις που δεν υλοποιήθηκαν τελικά. Όλα αυτά λοιπόν, αν είχαν προτιμηθεί οι συνθετικές απόψεις και η συλλογική προσπάθεια και η ευθύνη είχε εμπνευστεί και είχε στηριχθεί, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για τον Νότιο Αιγαίο. Πάμε να αποτινάξουμε το χθες, πάμε να ξεπεράσουμε τους εκπροσώπους της παραχμής και της οπισθοδρόμησης, γιατί θέλουμε πραγματικά κάτι καλύτερο για τον Νότιο Αιγαίο και νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε και την πείρα και την πειρά, και την εμπειρία και την ανανέωση. Καλώς. Κύριε Κόκκινε, μία τελευταία ερώτηση. Είστε έτοιμος να μας βγάλετε είδηση όσον αφορά τους υποψηφίους για εδώ, για την Κάλυμνο? Με σεβασμό στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ και θα έχω και σήμερα συναντήσεις το βράδυ, γιατί θα φύγω ξημερώματα για τα καθήκοντά μου του χωρικού αντιπεριφερειάρχη να βρίσκομαι στο γραφείο στη Ρόδο. Και επειδή ουσιαστικά θα ξεκινήσω την επόμενη εβδομάδα την προεκλογική της περιοδία και εκστρατεία, σε αυτή την μικρή περιοδία μου στο νησί, σέβομαι όλους όσους έχουν ενδιαφέρον και ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να στηρίξουν τον περιφερειακό συνδυασμό. Σας ενημερώνω ότι θα κατεβάσουμε πλήρες συνδυασμό. Και το λέω αυτό έτσι για να ξέρουν όλοι ότι εμείς δεν ήρθαμε για να κάνουμε απλά μία εμφάνιση. Ήρθαμε για να διεκδικήσουμε την περιφέρεια και θα φανεί αυτό. Και το ξέρουν κάποιοι και ήδη αρχίζουν και ψάχνονται. Λοιπόν, πλήρες συνδυασμό θα κατεβάσουμε και, και στο επαρχείο της Καλλίμνου και σε όλα τα άλλα τα επαρχεία και στο σύνολο της περιφέρειας. Και κάνω τις τελευταίες συνομιλίες, δεν μπορώ να αναδείξω ένα-δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Οφείλω όμως να σας πω την είδηση του εξής, ότι έχω κλείσει τα υπόλοιπα νησιά και μένει μόνο να οριστικοποιήσουμε κάποια ονόματα στην Καλλίμνο. Καλώς, να πω καλή δύναμη στον αγώνα σας και καλή επιτυχία, κύριε Κόκκινε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία στο κανάλι σας και εσάς προσωπικά και την διεύθυνση του σταθμού που ανταποκρίθηκε στην παρουσία μου εδώ και να κάνω αυτές τις δηλώσεις στην Καλλίμνο. Να πω ότι είμαι πάντα υπέρ του διαλόγου και της δημοκρατίας, πάντα υπέρ της ενημέρωσης των πολιτών και υπέρ της διαφάνειας και με μια έντιμη στάση απέναντι στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με συνεπή παρουσία. Εκείνο το οποίο θέλω να πετύχω είναι να, και την επόμενη τετραετία, γιατί τετραετία θα είναι η θητεία της Περιφερειακής Αρχής, να συνεχίσω να είμαι ένας από τους ακούραστους εργάτες του Αιγαίου, με συνεπή και ανιδιωτική προσφορά, προς όφελος των νησιωτών μας, προς όφελος της καθημερινότητας του πολίτη που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, που βλέπουμε την νεολαία μας να ξενιτεύεται, που βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας να φεύγουν μακριά μας προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η αβεβαιότητα βλάπτει τη χώρα μας και οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι. Μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Είμαστε αυτοί που θα φτιάξουμε και το καλύτερο μέλλον και δεν το λέμε θα, δεσμευόμαστε γι' αυτό και είμαστε αυτοί οι οποίοι θα παλέψουμε για ένα καλύτερο παρόν αντάξιο και για τους Καλλιμνιούς αλλά και για όλους τους νησιώτες μας που κρατάνε θερμοπύλες σε τούτη εδώ την περιοχή. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.